Κυρίες και κύριοι και παιδιά και όλοι, στο σημερινό επεισόδιο θα κάνουμε ένα ακόμα αρχιτέκτονας με πτυχίο. Καλωσορίσατε λοιπόν σε ένα επεισόδιο. Σήμερα δεν θα είναι από τα μεγάλα επεισόδια, θα είναι αρχιτέκτονας με πτυχίο, το οποίο σημαίνει πως θα είναι μισάωρο. Βέβαια, αν μας πάει παραπάνω τώρα εμείς θα το κόψουμε. Εντάξει, άμα πάει μία-δυο ώρες τώρα, κρίμα να το κόψουμε. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε λοιπόν, παιδιά, για ένα σπίτι το οποίο είναι πάνω σε ράγες και μπορεί να στρίψει 360 μοίρες. Λοιπόν, ο λόγος που έγινε αυτό, που λέτε, ο μπαμπάς αυτού του τυπά εδώ πέρα που το έφτιαξε, πάντα στο τέλος της ζωής του, δηλαδή σε φάση στις τελευταίες μέρες της ζωής του, τι έκανε, πήγαινε ψηλά στο λόφο και στη δύση του ηλίου ήθελε να ακολουθεί τον ήλιο, να στρίβει προς τον ήλιο. Οπότε, ο ίδιος αποφάσισε, αλόκοτη ιστορία, δεν βγάζει το είπα, απλά στο λέω. Ο ίδιος λοιπόν αποφάσισε ότι θέλει να φτιάξει, να κάνει το ίδιο. Θέλει να έχει ένα σπίτι το οποίο μόνο του αυτόματα να στρίβει προς τον ήλιο όλη την ώρα. Γι' αυτό έφτιαξε αυτό το σπίτι το οποίο πάντα ακολουθεί τον ήλιο. Μπορεί να στρίψει, να αντέβει πιο πάνω, να κατέβει πιο κάτω, να πάει πιο εδώ με τις ράγες. Καταλαβες? Όχι. Γιατί δεν κατάλαβες, δεν είναι πολύ λογικό? Όχι. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε μερικές φωτογραφίες. Γενικά, όλο αυτό υποτίθεται πως είναι φτιαγμένο από ανακυκλώσιμα υλικά. Γιατί σεβόμαστε το περιβάλλον, πάνω απ' όλα. Ναι. Υποτίθεται. Και να πετύγει ρεπόν. Γενικά, αυτή την ιστορία έχει αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα σκεφτείτε αδεβέντη άλλο τόσο ψηλά. Μπορεί να γίνει παντύψηλο. Και ο σκοπός όλο αυτό είναι το να ακολουθεί τον ήλιο. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Αυτό πώς δεν πέφτει? Να σε ενημερώσω. Δεν ξέρω. Είναι αυτή η ενημέρωση. Μπορείς να με ρωτήσεις για οτιδήποτε τώρα και θα σου απαντήσει το ίδιο. Δεν. Λοιπόν, είναι, δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό ακριβώς, αλλά δεν πέφτει επειδή είναι στηριζόμενο, όπως βλέπεις, σε 4 ποδαράκια από το IKEA. Άρα γιατί να πέσει? Δεν κατάλαβα. Γενικά είναι στηριζόμενο αυτό, οπότε δεν υπάρχει λόγος να πέσει. Εφόσον είναι στηριζόμενο σε ποδαράκι, είναι μια χαρά. Και γενικά αυτός είναι ο λόγος. Τώρα, για ποιο λόγο θέλουν σαν οικογένεια να ακολουθούν τον ήλιο, δεν ξέρω. Είναι, δεν ξέρω, κάποιο έθιμο της οικογένειας. Ας ακολουθήσουμε τον ήλιο. Γιατί ο ήλιος θα μας πάει εκεί που θα βρεθούμε ή στο μέλλον. Ναι. Τα καρπούζια κολλάνε πολύ εδώ. Λοιπόν. Αυτό ήταν το αστείο, Έντι. Μπορείς να γελάσεις ελεύθερα. Ξέρω εγώ τι λέγαμε. Λέγαμε για αυτό εδώ πέρα το σπίτι, παιδιά. Ο Έντι, γενικά επειδή έχει τα κάτω στο βίντεο, ο Έντι, επειδή σαν κλασικός πανέξυπνος άνθρωπος, αποφάσισε να φύγει χωρίς να μου πει. Δηλαδή, με άφησε εγώ εδώ πέρα, μιλάω μόνο μου και εγώ δεν ξέρω πόση ώρα και έφυγε ο άνθρωπος. Είναι επικός, πάντα ο Έντι. Από πάντα. Πάντα μόνος μου, τι φεύγεις? Λοιπόν. Θες να κάνεις κάποια ακόμα ερώτηση για το συγκεκριμένο? Έχω να κάνω μια ερώτηση. Τέλεια. Από τη στιγμή που είναι πάνω σε ράγες, μπορεί να φεύγει? Μπορεί να φεύγει. Μπορεί. Θα γινόταν, αλλά οι ράγες δεν ξέρω πολύ μακριές. Τώρα γίνεται για να ακολουθεί τον ήλιο αυτό με τις ράγες. Ναι. Επίσης, αυτό δεν λειτουργεί πια. Μέχρι το 2000 κάτι λειτουργούσε, αλλά τώρα πια δεν λειτουργεί. Ναι, τώρα πια απλά είναι στάσιμο όπως το βλέπεις, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αλλά παλιά ακολουθούσε τον ήλιο. Έχει, όπως πούμε, 360 rotation. Για να κάνει έναν ολοκληρωμένο κύκλο του παίρνει 54 λεπτά. Είναι 80% από recycled iron, ανακυκλώσιμο σίδηρο. Και σύνολο μπορεί να γίνει και 12,50 μέτρα ψηλό. Πόσα okay. μέτρα ψηλό? 12 κάτι. Ναι. Μόνο 12 μέτρα. 12 μέτρα αυτό, όχι το σπίτι. Εδώ είναι ο τύπος που το έφτιαξε. Πες ένα γεια στον τύπο. Γεια σου, τύπε. Γεια σου. Λοιπόν, τώρα θα γίνει αυτός ο τύπος και θα σου πω το όνομά μου. Καλησπέρα σας.
Είμαι εγώ ο κύριος... αυτός, οχταστός. Ναι. Ήρθα εδώ στην εκπομπή του Καραντινοκάστ να σας πω για το σπίτι μου. Λοιπόν, όπως βλέπετε είναι μια τέχνη, βέβαια, τέχνη από πάνω σκάτω, τι να σας λέω, καλλιτεχνίτης ήμουν εγώ. Απλά δεν με έφτανα τα μόρια στη σχολή και δεν πέρασα, κανονικά καλλιτεχνίτης ήμουνα. Οπότε, εντάξει, εκεί που μάζευα τις κουτούλες κοτ-κοτ-κοτ στο χωριό, μου ήρθε η ιδέα, επειδή είδα τον μπαμπά μου να τρέξει στο λόφο, ακολουθάει τον ήλιο να πούμε. Και εγώ, σαν σωστός διάδοχος της ακολουθίας του ήλιου, αποφάσισα αυτό να το κάνω με την τεχνολογία, αυτά τα μπλεμπλέκια, τα πράγματα, τα διαβολικά. Γι' αυτό έφτιαξα εδώ αυτά τα πράγματα, τα κλείψα από ένα σταθμό τρένου, κανείς δεν το κατάλαβε, βέβαια. Και έτσι έφτιαξα μια γιγάντια σιδερόστρα για δύο λόγους. Για να στηρίζει ένα σπίτι και ένα κομμάτι είναι για να κάνει σίδερο η γυναίκα μου, να πούμε. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πολύ σπουδαίο εγχείρημα, βέβαια, να το αγοράσετε. Το πουλάω κιόλας, είναι προσπόληση. Θα μας δώσετε μια βίλα που αξίζει 500 δισεκατομμύρια bitcoin και εμείς σας δώσουμε αυτό. Είναι deal αυτό τώρα, μιλάμε, δεν είναι παίξει γέλαση, γέλαση παίξει. Τώρα, άμα δεν θέλετε, ούτε εμείς θέλουμε. Εμείς έχουμε εδώ πέρα το καλύτερο σπίτι του κόσμου, α πούμε. Μια γιγάντια σιδερόστρα, α πούμε. Και πάρα πολύ ωραίο, α πούμε. Σας ευχαριστούμε που ήρθε. Γεια σας, α πούμε. Όποιος ενδιαφέρεται το αγοράσει, ας με τηλεφωνήσει, α πούμε. Γεια σας, α πούμε. Να πούμε, δηλαδή, συνεχώς η γυναίκα. Λοιπόν, να πούμε, α πούμε. Δεν μας νοιάζει. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Ευχαριστούμε τον κύριο τέτοιονα που ήρθε για τη συνέντευξη. Και τώρα ήρθε η ώρα να φτιάξουμε εμείς το δικό μας περίεργο σπίτι. Οπότε, Έντι... Έχω καινούριο σκουλαρίκι. Τι είπες? Έχω καινούριο σκουλαρίκι. Για να δούμε, Έντι, το καινούριο σκουλαρίκι. Α, τι ωραία που δεν το βλέπει κανείς στο βίντεο. Μα δεν είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό, τι να σου πω. Τον πήρα αυτή. Α, εδώ πέρα περίμενε, έχει κι άλλη εικόνα, έχει κι άλλη εικόνα. Λοιπόν, ξαναβλέπουμε τον κύριο τέτοιο να... Καλησπέρα σας, ήρθα να σας δείξω και την εργασία να πούμε εδώ. Είναι δύσκολη όπως βλέπετε. Έχει εδώ δυο μοχλούς και πρέπει εμείς να τους τραβάμε συνέχεια, βλέπετε. Σκαλώνει καμιά φορά και πρέπει να μπεις μέσα στα σίδερα, μπορεί να σε κόψουνε. Να βλέπετε εδώ πέρα, βλέπετε το χέρι μου, ας πούμε, είναι τέτοιο. Το πήρα μια κούκλα από τα τζάμπο, το κόλλησα, δεν είχα τίποτα. Αυτά φτιάχνετε με ζηλωτέ, μην νομίζετε. Εδώ πέρα βλέπετε. Είναι θεραπευτική εφίαση, δεν χρειάζεται τίποτα. Εδώ πέρα βλέπετε. Τώρα αυτά τις σκουριές μην τις βλέπετε. Έχω κοπεί πολλές φορές από αυτό, δεν έχω πάθει τίποτα. Βέβαια, τίποτα, δεν έχω πάθει τίποτα απολύτως. Εντάξει, μπορεί το να έχω αυτή τη στιγμή κίτρινο πόδι και το άλλο πόδι μου να είναι μπλε, ας πούμε, και να έχω και ένα κόκκινο χέρι, αλλά αυτό είναι τελείως φυσιολογικό για μας εδώ τους τυπάδες. Εντάξει, έχουμε κοπεί καμιά δυο φορές εδώ πέρα. Εντάξει, μπορεί να είναι το πιο σκουριασμένο σίδερο στον κόσμο, διότι το έκλειψα από έναν σιδηροδρομικό σταθμό, τον πρώτο στον κόσμο το έκλειψα. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Τα και αυτά η δουλειά, βλέπετε εδώ πέρα. Αυτό το χειριστήριο μην νομίζετε πως το έφτιαξα. Από το Luna Park το πήρα. Πώς ήταν από μια δαγκάνα εκεί που ήταν κερδίσει κάτι iPhone, κάτι τέτοια. Εγώ το πήρα και το έβαλα εδώ για να μπορώ να τα λειτουργώ αυτά. Πήρα και ένα iPhone και δεν ήξερα τι ακριβώς είναι. Είχε ένα μήλο από μπροστά, οπότε θεώρησα πως πηγαίνει με το μήλο και το άφαγα. Δεν παθαίνει τίποτα. Φαντάζομαι, εντάξει τώρα iPhone δεν είναι, τι να είναι. Ναι, παρόλα αυτά είναι εξαιρετικής ποιότητας τα iPhone, τα προτείνω. Να πάτε στο μανάβι της γειτονίας, θα ρωτήσετε αν έχει iPhone. Βέβαια, αυτά. Βλέπετε, έχει και ράγες. Τώρα, αν με ρωτάτε γιατί έχει ράγες αυτό, είναι επειδή... Κοίτα τώρα. Όπως σας είπα, τα πήρα από το σιδηροδρομικό σταθμό που έχει κλείσει. Οπότε, τσίμπησα και καμιά ράγα. Εντάξει. Θα πείτε, δεν έχει νόημα, λες και το υπόλοιπο σπίτι έχει. Παρόλα αυτά, το πήρα γιατί... Ρε παιδί μου, το να ακολουθείς τον ήλιο είναι δύσκολη υπόθεση. Δηλαδή, καμιά φορά μπορεί να χρειαστεί να το εκτοξεύσουμε. Γι' αυτό τις προάλλες πήγαμε με τα παλικάρια στην Άσα, πήραμε δυο ρουκέτες, εντάξει.
Δεν μας πιάσανε ευτυχώς. Δεν μας πιάσανε. Οπότε αυτό τώρα μπορεί να το ξεφτεί και στο διάστημα. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά χειρίζονται από ένα τέτοιο του Luna Park, το οποίο μάλιστα έχει κολλήσει και ιό. Βέβαια, κορονοϊό μάλλον, δεν ξέρουμε. Θα πάθει κάτι μάλλον. Μπορεί να μας εκτοξεύσουν το σπίτι στο διάστημα τα πέση στιγμή. Ευτυχώς έχω φιάλες οξυγόνου από τα τζάμπο. Είναι από αυτές για τα Playmobil που έχουν Playmobil διάστημα, φοβερές. Με αυτές θα πηγήσουμε στην περίπτωση και δίνω. Τα περάσαμε κάτω από το ταμείο του. Είπαμε ότι έχουμε κάτι μαντελάκια. Τα περάσαμε από κάτω, κλέψαμε και αυτά. Φοβερά, βέβαια. Το τελευταίο που θέλω να σας δείξω είναι η ενδυμασία ενός κυνηγού του ήλιου. Βλέπετε, πρέπει να φοράτε αυτά τα χαρακτηριστικά ρούχα. Έχουμε το φαντελάκι εδώ πέρα και το σορτσάκι, ας πούμε. Ένα μαύρο φορέστο, όχι πολύ μαύρο, λίγο μαύρο. Και αυτό, και μια κάλτσα με σαβιοντάρα από κάτω και κάπως έτσι τα κουμπλέ. Τώρα εντάξει, πρέπει κάθε ώρα να κατεβαίνετε κάτω να το ξελασκάρετε. Μπορεί να κόψετε κατά χέρι, κατά πόδι, κατά κεφάλι. Από αυτά δεν θέμα, εντάξει τώρα τα κεφάλια, ας πούμε, αφού εμείς οι άνθρωποι έχουμε 10, ας πούμε, δεν είναι θέμα. Αυτό, εντάξει, τώρα υπάρχουν και φορές που πρέπει να κάνετε συντήρηση λαδιών, πρέπει να μπείτε μέσα λιμένος με λάδι και να το πλύνετε. Εδώ δουλεύει, δεν υπάρχει τίποτα. Βέβαια καμιά φορά στρίβει και σας παίρνει σβάρδα και γίνεστε μπαρμελάδα. Παρ' όλα αυτά θα γίνετε μπαρμελάδα γεύση βερίκοκου και θα είναι όλα καλά. Ωραία, σας ευχαριστώ για τη συνέντευξη. Άμα χρειαστεί τίποτα άλλο, κυνηγητές του ήλιου τελεία ηλίθιος, και θα μπείτε μέσα να δείτε όλες τις λεπτομέρειες για να γίνετε και εσείς κυνηγοί του ήλιου. Βέβαια. Σας ευχαριστώ. Γεια σας κύριε. Σας ευχαριστούμε για τη συνέντευξη εδώ στο Καραντοκάς. Εκτιμούμε πολύ τη δουλειά σας. Ωραία, τέλεια. Τώρα που έφυγε ο ηλίθιος, πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, εγώ έχω ζωγραφίσει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πήγαινε στη σελίδα αυτά. Α, ναι, σήμερα δεν ζωγραφίζουμε πια με το paint. Το ξέχασα. Ω, περίμενε, μην πας ακόμα. Έχουμε αυτές τις τεχνολογίες. Τα μπλιμπλίκια. Του μπλουμπλούκι. Μην πας. Ρε, με αυτά τα μπλιμπλίκια, μην πας, μην ράνεις, μην κάνεις. Αυτά δεν τα είχαμε στις εποχές μου. Εκεί. Πού είναι το μπλιμπλίκο link. Να του το μπλιμπλίκο link. Ωραία, τώρα μπορείς να πας. Έλα ρε μάγκα μου, να πούμε όλη την ώρα, μπορείς να πας, εμείς την εποχή μου δεν τα είχαμε αυτά να πούμε. Λοιπόν, ωραία. Τώρα επέστρεψε ο Άγγελος. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα reunion, το τι έχω, βασικά θα το κάνω. Θα κάνουμε ένα ειδικό βίντεο reunion στο τέλος, θα φύγει μέσα από πολλές σελίδες. Ποιος είναι αυτός? Ο ποιος? Δηλαδή? Δεν ξέρεις ποιος είναι ο Δ***ς. Αυτός που λέει ο Μάρκος. Δεν λέγεται. Πώς λέγεται? Δεν λέγεται. Λέγεται. Ναι, όμως το επίθετο δεν μπορούμε να το αποκαλύψουμε αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή. Ποιο επίθετο? Αυτή τη λέξη που λες είναι συμμαθητής του Μάρκου αυτός. Το ξέρω. Ναι, δεν μπορούμε να το αποκαλύψουμε το επίθετό του. Μπορούμε να το κόψουμε στο μοντάζ. Ναι, όχι, αυτή τη στιγμή μας ακούνε απλά κάθε φορά που λέμε τη λέξη και είναι όλα θολωμένα και ακούγεται μπιπ κάθε φορά που τη λέμε. Παιδιά, λέμε για το Γιάννη το κουτσό. Αυτό είναι ο Γιάννης ο Κουτσός, το βλέπετε. Ναι, ο Γιάννης ο Κουτσός, μαθητής του Μάρκου. Πολύ καλός μαθητής του Μάρκου, ο Γιάννης ο Κουτσός, βέβαια. Προφανώς και καλύτερος από τον Μάρκο, γιατί τον Μάρκο δεν του κόβει το μυαλό. Ενώ το παιδί πανέξυπνο. Και τώρα, μετά από αυτό το διαφημιστικό διάλειμμα που ο Μάρκος θα μας κράξει, ας συνεχίσουμε. Εδώ πέρα το βάφιο έντυος εμείς σχεδιάζουμε, σκάλαντι. Λοιπόν, τώρα έχουμε και λέμε, θα κάνουμε κάτι πολύ απλό. Θα ξεκινήσω εγώ εδώ πέρα, σχεδιάζω ένα σπίτι, για πες μου theme. Μάλλον όχι, εγώ σχεδιάζω σελίδα 9, εσύ σελίδα 8, να σχεδιάσουμε από ένα περίεργο σπίτι ο καθένας ό,τι θέλει, ωραία. Οκ. Λοιπόν. Πόσα μπιπ θα έχει το επεισόδιο. Ζωγραφίζουμε ό,τι θέλουμε. Ακριβώς. Λοιπόν. Δεν κλέβουμε όμως. Εσύ είπα εγώ το φτιάχνεις. Μ' αρέσει που λέω δεν κλέβουμε ρε.
Ναι, είναι ένα σπίτι που εγώ το έχω πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν. Γενικά, να ξέρεις πως από εδώ και πέρα, ακουσέντε, από εδώ και πέρα θα έχουμε intro στο Καραντοκάστ, το τραγούδι που έκραψε χθες ο Μάρκος θα είναι και intro και outro. Ναι, αυτό θα μείνει μόνιμο, δεν υπάρχει τώρα. Μας έφτιαξε ένας άνθρωπος τραγούδι, προσφέρθηκε, θα μείνει για χρόνια αυτό στο Καραντοκάστ τώρα. Μέχρι να ξανάρθει ο Μάρκος, δηλαδή για πάντα θα μείνει. Α, το έχουμε εκεί για πάντα, δε. Άλλαξε και η περιγραφή. Έχουμε στην περιγραφή, να ξέρετε, παιδιά, το γατόνι Box Fights. Τώρα το γατόνι Box Fights είναι το νέο μας map που έχουμε. Developers, εγώ, ο Μάρκος και λίγο ο Έντι. Έτσι, έτσι, έβαλε δύο επιπλέκη και έφυγε. Αυτό είναι developers. Πάρα πολύ ωραίο map. Στο πρωτό να πάτε να το παίξετε με την παρέα σας, άμα είστε τραϊχαρνταράδες και τέτοια. Ακόμη και αν δεν είστε, πηγαίνετε να το παίξετε, γιατί σας θυμίζει το The Yacht, τις OG, ωραίες στιγμές, τις οποίες δεν θα ξαναζήσετε μάλλον. Οπότε πηγαίνετε εκεί. Αυτά. Έχω αρχίσει να πιστεύω πως δεν καλή ιδέα αυτό που λέω να σταματήσουμε τα daily. Τι? Λέω, έχω αρχίσει να πιστεύω πως αυτό που λέω να σταματήσουμε τα daily και να τα κάνουμε εβδομαδία δεν καλή ιδέα. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Να το δούμε, θα το δούμε μάλλον. Θα το φτιάξουμε. Το σκεφτούμε λίγο καλύτερα. Θα παίρνουμε μάλλον παραπάνω views, θα παίρνουμε παραπάνω bitcoin. Παραπάνω bitcoin, γιατί παιδιά το YouTube πια πληρώνει και με bitcoin. Α, βέβαια. Και στους πρώτους που έδωσε bitcoin, μαντέψτε ποιοι ήταν εμείς. Κάτσε να βάλω τιμή στο σπίτι μου, γιατί δεν έχω βάλει πόσα bitcoin κάνει και έχουμε πρόβλημα. Εγώ είμαι έτοιμος γενικότερα. Περίμενε να βάλω μια ταμπέλα εδώ κάτω πόσο κάνει. Δώσε λίγο. Μη δεις στο σπίτι μου. Όχι ότι έχεις βάλει σερσκαν και το βλέπω. Έλα, δεν πειράζει, απλά μην πεις να το δεις από τη σελίδα μου. Εντάξει, δεν πάει με το δω. Για κάτσε να πάω στο σελίδα. Και φυσικά τα bitcoin στα ελληνικά, έτσι, bitcoin. Ορίστε, βάλουμε και εδώ γραμμούλες. Άντε, ορίστε, έτοιμος. Άντε, βαρέθηκα. Λοιπόν, 50%... Λοιπόν, πρώτα θα πάω εγώ σε σένα και μετά θα έρθεις εσύ σε μένα. Ωραία, τέλεια. Έλα εσύ σε μένα. Λοιπόν. Ναι. Τι είναι? Αυτό εδώ τι είναι? Λοιπόν, είναι δωμάτια γενικά που ενώνονται στο παγωτό. Έχουμε ένα υπνοδωμάτιο. Κρεβάτι, ας πούμε. Εδώ πέρα έχουμε ένα, ρε παιδί μου, εδώ ένα, όχι βεσέ, σαλόνι. Καθιστικό. Και έχουμε, όλα αυτά ενώνονται με μονοπατάκια στο παγωτό με μια σκάλα που κατεβαίνει κάτω και κοστίζει μοναχάς 5 δισεκατομμύρια εκατομμύρια bitcoin. Μπράβο.
Ωραία, καταπληκτικά. Βάλε μου ένα βαθμό. Ένα μέσα βαθμό. Σε αυτό το πλαίσιο που έφτιαξα εγώ τώρα, θα μου βάλεις ένα βαθμό. Λοιπόν, θα σου βάλω έναν πάρα πολύ δίκαιο βαθμό. Στα 10. Στα 10. Ναι, το ξέρω, έχω κάνει πάρα πολύ ωραίους αριθμούς. Θα σου βάλω έναν πάρα πολύ αντικειμενικό βαθμό. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Εντάξει, τώρα είμαστε μια χαρά. Τι, όχι! Έλα, βάλε, έλα, βάλε νέα. Λοιπόν, μόνο, θα βάλω το βαθμό που θέλω. Ωραία. Θα βάλω... Μείον ένα. Θα βάλω ένα 6. Αυτό okay. Που με χαλάει. Είναι ότι δεν γίνεται να υπάρχει ένα παγωτό. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε όλη την ώρα σε ένα ψυγείο. Για να μην λιώσει το παγωτό και έτσι να μην λιώσει το σπίτι. Έτσι να μην χαλάει. Α, είναι θέμα... Κατάλαβα. Ωραία, πάμε στο δικό σου τώρα. Λοιπόν, πάμε στο δικό μου. Α, ωραίο σπιτούδι. Τι είναι αυτό ακριβώς, θες να μας το περιγράψεις γιατί δεν καταλαβαίνω Χριστό. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος άνθρωπος που το έχει φτιάξει αυτό, εγώ δηλαδή, μ' αρέσει πάρα πολύ ο ήλιος. Δηλαδή, μ' αρέσει ο ήλιος, καταλαβαίνεις. Ναι. Και έτσι λοιπόν, μάγκα μου, επειδή μ' αρέσει ο ήλιος, έχω ένα σπίτι το οποίο είναι κοντά στον ήλιο, αλλά τον κρατάει κιόλας ο ήλιος. Με τη ηλιακή ενέργεια. Επιλεγμένα, άκου, τα σίδερα είναι επιλεγμένα έτσι ώστε να μην καίγονται από την θερμότητα του ήλιου. Από τον ίδιο σταθμό με το τέτοιο να. Έχει γίνει πάρα πολύ ψάξιμο για να βρεθούν τα συγκεκριμένα. Από το σταθμό ρε τα πήρες, μη λες ψέματα. Δεν τα πήρα από το σταθμό, από τον οικία τα πήρα. Ναι. Και έχει γίνει πάρα πολύ ψάξιμο για να βρούμε... Okay, για να φτιάξει το σπίτι, ναι, τα τριγουρνάκια. Τα σίδερα και όλα αυτά. Ωραίος. Λοιπόν, σελίδα 10, για να τελειώσουμε λίγο, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, θα σας χαιρετήσουμε τώρα και για outro θα ακούτε το... Για outro θα ακούτε το τραγούδι του Μάρκου και ταυτόχρονα θα βλέπετε εμάς να... Όχι, σταμάτα, σβήστο, σε παρακαλώ, άκουσέ με. Λοιπόν, σταμάτα. Τι θα κάνουμε, σταμάτα, Ρέντι. Λοιπόν, θα κάνουμε το εξής. Θα βλέπετε το τέτοιο του Μάρκου, θα βλέπετε δηλαδή τον Μάρκο να τραγουδάει, θα τον βλέπετε, τον ακούτε. Και ταυτόχρονα εμάς να σχεδιάζουμε, άκου τώρα, τον σταθμό που λέμε πως όλοι έχουν πάρει τα σίδερα από εκεί για σήμερα, ωραία! Ωραία! Λοιπόν, ο καθένας, βασικά και ο καθεστωτικό του, έναν μαζί και ό,τι βγει, δεν θα συνεννόμαστε εμείς μαζί, έτσι, οπότε... σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε για ακόμη μια φορά. Να σας υπενθυμίσω πως στην περιγραφή υπάρχουν τα εξής links. Υπάρχουν τα links, τα social media του... Όχι, μην ξεκινάς ακόμα. Ξεκινάω καλά. Σβήστε όλο, άκουσέ με. Λοιπόν, να σας ενημερώσω λοιπόν, παιδιά, πως στην περιγραφή υπάρχουν τα links όλων των συντελεστών της εκπομπής και του Μάρκου, γιατί δεν είναι συντελεστής, οπότε το λέω ξεχωριστά. Επίσης, στην περιγραφή θα υπάρχουν όλα τα gaming πράγματα, δηλαδή θα υπάρχει Shadow Team GR, θα υπάρχει το γατονάκι Box Fights και θα υπάρχει... Αυτό γενικά θα υπάρχουν, δεν ξέρω αν θα υπάρχουν κάποια πληροφορία για το επεισόδιο. Αυτά. Οπότε, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο εδώ πέρα, στο Καραντίνο Cast. Και καλή σας συνέχεια. Είμαι ένα κοτόπουλο εγώ. Είμαι ένα χοντρό πλάσμα εγώ. Σας λέω κάντε like και sub. Μόνο στον Μάρκο Γαβαλά. Όχι στον Μπαγλαμά από εδώ. Μη κάνετε τίποτα από εδώ. Πάμε όλοι like και sub. Γιατί κάθεστε εδώ αφού είναι βαρετά. Ροκ. Τέλος είπα. Τέλος, ρε. Τέλος. Άστο.